Με φυσικό τρόπο, με τη βοήθεια ενός ξενιστή φυσικού εχθρού, η Περιφέρεια Ιωνιονήσων σε συνεργασία με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο θα επιχειρήσει να καταπολεμήσει τον μαύρο ακανθώδη αλευρόδη, ο οποίος έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή στα εσπεριδοειδή της Κέρκυρας. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο νησί το 2016 και έκτοτε έχει σαρώσει ανενόχλητο στα εσπεριδοειδή, δέντρα και καρπούς στο πέρασμά του. Στο πλαίσιο της οργανωμένης προσπάθειας που καταβάλλεται από τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στην Κέρκυρα βρέθηκε ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Παναγιώτης Μιλωνάς, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Ζορμπά, τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Σωτήρη Κουρή, τον Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Νίκο Μουζακίτη και τον Προϊστάμενο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Νίκο Κένταρχο. Όπως εξήγησε ο κ. Κουρής, η αγωνία της Περιφερειακής Αρχής ήταν μεγάλη και αποσκοπώντας το να βρει αποτελεσματική και ταυτόχρονα φιλική προς το περιβάλλον λύση, απευθύνθηκε στον Μπενάκιο, το οποίο ανταποκρίθηκε και η μελέτη που συνέταξε κατέδειξε ως βέλτιστη επιλογή τη χρήση ξενιστών, εντόμων φυσικών εχθρών του μαύρου ακανθόδους αλευρόδους, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας και Τροφίμων ενέκρινε, αν και με καθυστέρηση, χρηματοδότηση ύψους 228.000 ευρώ για το τριετές πρόγραμμα του Μπενάκιου. Ούτως ώστε να εξαλειφθεί αυτό το έντομο μαύρος αλευρόδης αγκαθόδης, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα, έχει επεκταθεί και σε απέναντι αχτές και στη Λευκάδα από ό,τι πληροφορούμε και στο Αγρίνιο. Άρα το πρόβλημα έχει ήδη μεγαλώσει και θα πιστεύω ότι θα το προλάβουμε. Κάναμε σήμερα μία έτσι περιοδία επόπτευση σε περιοχές οι οποίες έχουν το μαύρο ακανθόδι και ήδη ο κ. Μιλωνάς στην πορεία του. Ο κ. Μιλωνάς εξήγησε ότι ο μαύρος ακανθόδης αλευρόδης είναι ένα έντομο εισβολέας. Κατάγεται από την Νοτιοανατολική Ασία και στην Ευρώπη βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία το 2008 σε καλλιέργεια εσπεριδοειδών και το έτος 2016 στην Ελλάδα, στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας, σε καλλιέργεια πορτοκαλιάς. Το Μπενάκιο πρόκειται να εφαρμόσει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα κλασικής βιολογικής καταπολέμησης. Με τον όρο κλασική βιολογική καταπολέμηση εννοούμε όταν έχουμε την είσοδο ενός ξένου εχθρού, φέρνουμε για την αντιμετώπιση του τα αντίστοιχα ωφέλιμα αυτού του εχθρού από τον τόπο που κατάγεται ο εχθρός. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να αναζητήσουμε τα ωφέλιμα έντομα στις περιοχές όπου κατάγεται το πρόβλημα, ο αλευρόδης. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάπου στον κόσμο που να καλλιεργούνται αυτά για να μπορούμε να τα προμηθευτούμε με μια αγορά, με μια προμήθεια και θα πρέπει εμείς να τα αναζητήσουμε, να τα αναπτύξουμε, να τα εξετάσουμε ότι δεν προκαλούν κάποιο άλλο πρόβλημα και στη συνέχεια να τα απελευθερώσουμε. Ήδη έχουμε εντοπίσει τις περιοχές στις οποίες θα πάμε να κάνουμε τις εξερευνήσεις αυτές. Έχουμε συνοηθεί με συναδέλφους σε αυτές τις τοπικές περιοχές, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στη συλλογή και την εισαγωγή αυτών των ωφελήμων εντόμων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση του αλευρόδη. Ο μαύρος αλευρόδης ανήκει στην κατηγορία των εντόμων καραντίνας. Άρα δεν θα μπορούσε από την αρχή να γίνει κάποιο τέτοιο πρόγραμμα. Αρχικά τα πρώτα σκέψεις που επιτρέπει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Φυτοϊγεία, είναι η εκρίζωση του οργανισμού, δηλαδή καταστροφή των δέντρων ξενιστών. Τώρα όμως που έχει επεκταθεί, και ξέρουμε ότι στην Κέρκυρα, το είδα και εγώ ίδιο σήμερα, αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε, έχει επεκταθεί ολοκληρωτικά στο νησί της Κέρκυρας, αλλά και εκτός του νησιού, είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση ώστε να λυθεί το πρόβλημα μία και καλή. Έχουμε δει βιβλιογραφικά ότι όπου έχει γίνει αυτή η προσπάθεια, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά όχι μόνο ως προς το αποτέλεσμα της επίτευξης της λύσης, αλλά και στο χρονικό ορίζοντα. Και μέσα σε μία καλλιεργητική περίοδο είχαν καταφέρει να εξαλείψουν το πρόβλημα, να έχει μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, άρα από την επόμενη περίοδο τα δέντρα έχουν όλη τη δυνατότητα να αναβλαστήσουν κανονικά και να καλλιεργηθούν κανονικότατα.